Πάμε σε μια αποκρατικοποίηση με πολύ suspense, αυτή του ΟΠΑΠ. Όπως όλα δείχνουν, οι υπογραφές μπαίνουν την Δευτέρα από την ΕΜΑΔΕΛΤΑ. Ο Τάσος Στέλογλου είναι μαζί μας. Τάσο, καλησπέρα. Θα έπρεπε να πούμε πάρα πολύ suspense, γιατί όλες οι αποκρατικοποίησεις είχαν κάποιο suspense. Μπορούμε να δούμε λίγο τα βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης πώλησης? Ναι, η πώληση αυτή που, αν όλα πάνε καλά, θα ολοκληρωθεί στις 12 η ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας με τις υπογραφές ανάμεσα στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων και στην ΕΜΑΔΕΛΤΑ, που ήταν ο μοναδικός φορέας που έκανε προσφορά, έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα, δεν πουλιέται ολόκληρος ο ΠΑΠ, αλλά το 33%, δηλαδή το κρατικό μερίδιο. Το κράτος, με ένα τίμημα 652 εκατομμύρια ευρώ. Το κράτος δεν θα κρατήσει κάποιες ελάχιστες μετοχές, είχε 34%. Και θα παίρνει όμως ένα πολύ μεγάλο μερίδιο από τον κύκλο αυτής της δραστηριότητας, που φτάνει το 30% του τζίρου του ΟΠΑΠ μέσω ενός φόρου που έχει προβλεφθεί, ο οποίος θα εισπράττεται από το δημόσιο. Τώρα, ποια είναι η ΕΜΑΔΕΛΤΑ? Η ΕΜΑΔΕΛΤΑ είναι ένα επενδυτικό σχήμα. Μπορούμε να δούμε εδώ και μια κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Είναι ένα επενδυτικό σχήμα, μια εταιρεία στην Κύπρο που αποτελείται. Να λοιπόν, το 33% του ΟΠΑΠ, 652 εκατομμύρια. Η ΕΜΑΔΕΛΤΑ λοιπόν είναι ένα φαντ, στο οποίο συμμετέχουν ο Τσέχος Γύρης Μέτς, ο Σλοβάκος Κομάρεκ, ο κ. Μελισσανής και ο κ. Κοπελούζος από την Ελλάδα. Είναι μειοψηφόντες μέτοχοι. Η διαπραγμάτευση κράτησε περίπου ένα χρόνο και τα κρίσιμα στοιχεία της διαπραγμάτευσης αφορούσαν την θυγατρική εταιρεία του ΟΠΑΠ, την εταιρεία των Λαχείων, όπου εκεί υπάρχουν κάποιες συμβάσεις προμηθευτών, τη Συντραλότ και τη Scientific Games, δύο εταιρείων οι οποίες επίσης είναι μειοψηφούντες μέτοχοι στην εταιρεία των Λαχείων. Και τις οποίες κληρονομεί ο νέος αγοραστής. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να δηλητηριάσουν τις σχέσεις πολιτεία-αγοραστή ή να προκαλέσουν πρόβλημα στην ιδιωτικοποίηση αυτή, στην πόλη στο άμεσο μέλλον? Το πολιτή στο ελληνικό δημόσιο, καταρχήν, μάλλον θα είναι ευχαριστημένος που για πρώτη φορά θα δει πραγματικά λεφτά, εκτός από τα λίγα εκατομμύρια που έχουν μπει από τα ακίνητα μέσα, να μπαίνουν στα κρατικά ταμεία. Αλλά υπάρχουν κάποια εκκρεμή ζητήματα που επισημάνθηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι στις επιστολές που στάλθηκαν την Παρασκευή το απόγευμα από την ΕΜΑΔΕΛΤΑ, ναι, προς το ΤΑΙΠΕΔ. Και αφορούν αυτές τις συμβάσεις προμηθευτών. Δηλαδή, η ΕΜΑΔΕΛΤΑ θεωρεί ότι είναι ψηλά τα ποσοστά που εισπράττουν οι προμηθευτές από τον ΟΠΑΠ στη διάρκεια των 12 χρόνων. 12 χρόνια έχουν. Ωστόσο, ταυτόχρονα δηλώνει ότι θα υπογράψει την Δευτέρα. Και αυτό είναι το μείζον για το ελληνικό δημόσιο, γιατί σε πολλές φάσεις αυτού του roller coaster της αποκρατικοποίησης φαινόταν ότι ο ΟΠΑΠ θα είχε την τύχη της ΔΕΠΑ, δηλαδή η αποκρατικοποίηση αυτή θα αναβαγούσε. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Φαίνεται ότι τη Δευτέρα μπαίνουν υπογραφές. Μάλιστα. Τάσο Στέλογλου, σε ευχαριστώ πολύ.